Πρέπει να ξαναμιλήσουμε για τους GL Show. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο, παιδιά, δεν θα έχουμε καθόλου αστεία, ούτε κράζουμε. Γιατί, από ό,τι είδα στο καινούργιο βίντεο του 2J, έχω κάτι να πω και για το copyright και όλα αυτά. Γιατί έφαγα και εγώ copyright, άμα το ξέρετε, από τους GL Show τους ίδιους. Οπότε, την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει για τους GL Show, είχα πει το πώς διαγράφουν τα κανάλια των άλλων. Έχαν διαγράψει ένα κανάλι ή και περισσότερα νομίζω. Έχουν διαγράψει βίντεο. Και το μεταξύ έχουν διαγράψει και δικό μου βίντεο. Μου έχουν κάνει copyright claim το απλά ελληνικό YouTube το πρώτο. Για από ό,τι είχα δει πριν λίγες εβδομάδες. Και αφού το είδα, νευρίασα πολύ. Αλλά και πάλι μου φάνηκε λίγο cringe το βίντεο και όλα αυτά. Και δεν είπα να τους πείσω να μου το ξαναδώσουν το βίντεο πίσω. Επειδή μπορεί να γίνει κάτι κακό, δεν ξέρω. By the way, δεν έχω ιδέα πως τα άλλα βίντεο σαν τα GL Show μην γελάσει είναι ακόμα ζωντανά. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Πως έφαγε δηλαδή copyright claim το άλλο ενώ τα GL Show μην γελάσει υπάρχουν ακόμα. Τέλος πάντων, οπότε. Από ό,τι είδαμε πριν το Σεπτέμβριο, 20 κάτι Σεπτεμβρίου, 30 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, ο 2J είχε φάει copyright claim από τους GL Show και του έριξαν και αυτού βίντεο τις πρώτες 2 ώρες. Και το περίμενα το μεταξύ ότι θα το κάνω copyright το βίντεο. Λογικό δεν είναι. Έλεγε ότι το GL Show κάνει κακό στα μυαλά των παιδιών που έχει δίκιο, γιατί στο σχολείο μου όντως κάποια παιδιά συμπεριφέρονται σαν αυτούς. Δηλαδή είναι σε φάση όχι, μα θα κάνουμε αυτό για 1.000 ευρώ και καλά και βλακές. Συμπεριφέρονται σαν αυτούς, μιλάνε σαν αυτούς. Δηλαδή είναι σε φάση παιδιά, σήμερα θα κάνουμε αυτό, σήμερα θα κάνουμε εκείνο. Είναι όντως, κάνει όντως ζημιά στα μυαλά των παιδιών. Και σήμερα κιόλας ξαναανέβασε βίντεο 2J για τους GL Show πριν από λίγες ώρες. Και οπότε, από ό,τι είδα, οι GL Show του απάντησαν με κάτι. Οπότε αυτό που είχε πει. Οπότε πριν πω για αυτό που είχε πει ο 2J στον 2J GL Show, πάμε να πιάσουμε λίγο από την αρχή. Οπότε στο βίντεο έλεγε για το copyright claim λίγο και μετά έλεγε ότι υπάρχουν και άλλα βίντεο που έχουν φάει copyright αλλά δεν έχουν φάει block και όλα αυτά, ότι κανένας δεν το έχει κάνει block εκτός από το GL Show. Τους είχε πει ο 2J στους GL Show αν δεν ντρέπονται με το content που βγάζουν. Και μετά του απάντησε ο Ραφάριο. Του είπε ότι μετά από αυτό το βίντεο με τον 2J, αυτό το βίντεο το πρέπει να μιλήσουμε για τους GL Show. Έτρωγε δυνατό bullying στο σχολείο. Και εν τω μεταξύ, δεν κράζω τώρα, ακούστε. Πριν λίγες εβδομάδες νομίζω, πριν λίγες μέρες, είχα πει σε ένα φίλο μου και καλά το πόσο bullying τρώει ο Οδυσσέας στο σχολείο, επειδή ξέρετε συμμετέχει σε αυτό το κανάλι. Δεν το έλεγα πραγματικά έτσι για την πλάκα, το είχα πει. Και τώρα μόλις άκουσα ότι τρώει bullying, το λυπήθηκα. Αυτό το πράγμα, το να συμμετεί. Και μετά ο Ραφάριο του έλεγε κιόλας για άλλα πράγματα, για το άμα συνεχίσει το bullying και όλα αυτά, και ότι γι' αυτό κιόλας του έσβησε το βίντεο του GL Show. Το μόνο πράγμα που δεν ξέρουν οι GL Show είναι ότι αυτό το bullying θα συνεχίσει άμα σβήνουν το βίντεο. Η GL Show δηλαδή παίζει τώρα να έχει συνεχίσει επί 100 φορές. Επειδή παίζει να είναι σε φάση τώρα. Α, νευρίωσες με τον 2J επειδή σου φτιάξε βίντεο και το διαγράψετε. Α, κλαψιάρι και αυτά για τα κλάου μου και όλα αυτά. Και για μένα κιόλας, γιατί μου διαγράψατε το βίντεο? Ναι, μου έδειχνε το YouTube Studio. Γιατί prank sleep, το prank που κάνετε στο Ραφάριο. Αλλά τι σας νοιάζει άμα κάποιος κάνει content για εσάς? Σας νοιάζει? Δεν ξέρω, μήπως είστε soft. Απλά αφήστε τον, γιατί άμα διαγράφετε βίντεο έτσι συνεχίζει το bullying στον Οδυσσέα. Γιατί απλά δεν βγάζετε τον Οδυσσέα από τα βίντεο? Απλά κάντε το να μην συμμετάξει ποτέ ξανά. Μπορείτε.
Πραγματικά, παιδιά, όσο και να σας μισώ, όσο και να σας μισώ, σας μισώ πάρα πολύ, νομίζω το ξέρετε. Βασικά δεν παίζει να το ξέρετε. Λυπάμαι τον Οδυσσέα. Δεν λυπάμαι βασικά εσάς. Εσάς δεν σας λυπάμαι όλους. Μόνο τον Οδυσσέα λυπάμαι. Επειδή ο Ραφάριο, ο Στάσης και ο Ντιμόν, εσείς δηλαδή, τον παίζει να τον αναγκάζετε να κάνει τέτοιο content, ενώ μπορεί να μην θέλει καν. Αν είναι, λοιπόν, Οδυσσέα, άμα βλέπεις αυτό το βίντεο, άκου. Άμα ξαναπάς σχολείο και σε ξανακάνουν bullying, όταν σχολάσεις, θα πας στο Ραφάριο, θα το πεις Ραφάριο, Ραφάλι βασικά, θα του πεις μπαμπά, τελειώνω από το GL Show, δεν ξαναμπαίνω σε βίντεο. Δεν θα ξαναμπεί σε βίντεο το GL Show. Αυτό φταίει. Νομίζω, παίζει άμα δεν συμμετέχεις, άμα δεν συμμετέχεις ποτέ στο GL Show, παίζει να μην έτρωγες ποτέ μπουλ. Ή απλά να μην κάνατε παιδικά βίντεο γι' αυτό. Και νομίζω κιόλας ότι σου κάνουν bullying πιο πολύ επειδή σαπίζεις τα μυαλά των άλλων, που είναι σωστό, όντως τα σαπίζετε. Τους κάνετε ζημιά στον εγκέφαλο και ότι μετά γίνονται τα παλαβώνετε και ότι γίνονται βλάκες μετά από λίγο και ότι με αρχίζουν να μιλάνε σαν εσάς, όπως είπα πριν, και όλα αυτά, σαν χαζί και όλα αυτά, να συμπεριφέρονται αλλιώς, χειρότερα να συμπεριφέρονται. Γι' αυτό. Λοιπόν, άντε να πω και ένα άλλο πράγμα. Όπως είπα πριν, μπορεί ο Οδυσσέας να μην θέλει να συμμετέχει στο κανάλι. Σαν άλλους γονείς, ίσως σαν έχω δει και άλλους γονείς να το κάνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί πρέπει, άμα το παιδί σας δεν θέλει να συμμετέχει σε τέτοιο κανάλι και όλα αυτά, αλλά μην το βάζετε. Αυτός θέλει να επιλέξει, αυτός θα επιλέξει, όχι εσείς. Για το και αφήστε το παιδάκι να κάνει ό,τι θέλει. Να μην συμμετέχει στο κανάλι άμα δεν θέλει. Μπορεί να του σπάει τα νεύρα επειδή μπορεί να τρώει bullying στο σχολείο. Ναι, τρώει φασικά. Επειδή τρώει bullying στο σχολείο. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για να φτάσουμε 1000 subs πριν τα Χριστούγεννα. Και αυτά ήθελα να πω. Bye bye.